την πρώτη μας ερώτηση. Να βλέπουμε και το γραφικό, εάν είναι εφικτό. Λοιπόν. Ναι, το πρώτο ερώτημα είχε να κάνει με το εάν πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί ή θα επιδεινωθεί, αν θέλετε, το βιωτικό επίπεδο των πολιτών το επόμενο διάστημα. 6 στους 10 δηλώνει ότι θα επιδεινωθεί. Εδώ, Πέτρο, θέλω να πω το εξής. Το έβριμα αυτό συνάδει και με μια άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση, όπου ουσιαστικά ο κόσμος θεωρεί ότι σε σχέση με ένα χρόνο πριν η ζωή του έχει χειροτερεύσει. Είναι ακριβώς πάνω με οτιδήποτε αποτέλεσμα. Εδώ θέλω να πω ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι δείχτες κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά περιέχουν και οικονομικών στοιχείων μέσα. Και νομίζω ότι εξηγούν πλήρως το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δηλαδή, οργή, αγανάκτηση, απογοήτευση. Και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουν και οι κύριοι εδώ γιατί και πώς. Αλλά κρατώ το ότι 6 στους 10 θεωρούν ότι το ιδιωτικό επίπεδο θα επιδεινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόλις 23,2% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί, 8,8% θα παραμείνει το ίδιο και ένα μικρό ποσοστό, 5,6%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, ήταν το τι απάντηση έχει δώσει στη δημοσκόπηση. Δεν δώσαμε τα δεδομένα της δημοσκόπησης. Να αναφέρω ότι η έρευνα έχει γίνει σε ένα δείγμα 1.000 ατόμων. Ναι. Έχει τελειώσει στις 22 του Νοέμβρη η έρευνα και ήταν υποτύπων Omnibus η εξαγωγή αυτής της έρευνας. Να πω ότι το μέγεθος του δείγματος νομίζω δίνει μια πλήρως αντιπροσωπευτική εικόνα, Πέτρο. Ναι. Λοιπόν, έλατε, ξεκινώ από εσάς, κύριε Γουλιάμο. Το γεγονός ότι οι πολίτες με ένα σημαντικό ποσοστό, 62%, εκτιμούν ότι θα επιδεινωθεί το βιωτικό τους επίπεδο, είναι κάτι που είναι ως εντύπωση, είναι κάτι που το βλέπουν και το ζουν καθημερινά στο πετσί τους? Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο. Βιώνουν εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, οι πολίτες αυτή την φτωχοποίηση της κυπριακής κοινωνίας. Ταυτόχρονα δεν είναι αποδέκτες ισχυρών μηνυμάτων, ισχυρών θα λέγα καταστάσεων που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένας στους 4 Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή 120 εκατομμύρια και πλέον Ευρωπαίοι. Έπειτα στην Ευρωζώνη περίπου 19,7, κοντά 20 εκατομμύρια κόσμος δεν έχει εργασία. Στη ΔΕ Γερμανία, αρκεί να σας θυμίσω και νομίζω σε άλλη εκπομπή το είχα θίξει, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, 7 εκατομμύρια εργαζόμενων που δουλεύουν κάτω από 400 ευρώ την ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη, αν κανείς λάβει δε υπόψη και τον προϋπολογισμό λιτότητας που πέρασε πριν από 10 μέρες στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά για ανάπτυξη, κάθε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι δικαιολογημένα έχουν αυτή την αίσθηση, αυτή την εντύπωση που αποτυπώνεται σε αυτό το υψηλό ποσοστό. Ναι. Και βέβαια βλέπουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία συνεχίζει με ρυθμούς λιτότητας και κυρίως με τους ρυθμούς που επιβάλλει η Τρόικα. Αυτή η πολιτική βυθίζει περισσότερο την κατάσταση σε ύφεση παρά σε ανάπτυξη. Mm-hmm. Άρα έχω την βαθιά πεποίθηση ότι δικαιολογημένα οι πολίτες έχουν έχουν όλη αυτή την απεσιοδοξία. Μα βλέπετε τι γίνεται γύρω. Είναι λογικό να την έχουν. Είναι λογικό, επειδή επαναλαμβάνω, η πολιτική της λιτότητας που είχε επιβληθεί μέσα από τα μνημόνια, μέσα από την Τρόικα, δημιουργεί φτωχοποίηση της κυπριακής κοινωνίας. Το βιώνουμε όλοι μας. Από την άλλη, κύριε Παυλίδη, έχουμε, αν επιτρέπετε, όπως κάθε σπίτι έχουμε φτάσει σε έναν βαθμό να έχει ένα ή δύο καρκίνους, ενώ ιατρικά ομιλών, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει άνεργο. Να μην μαστίζεται από την Αστέρ. Και το περίεργο είναι ότι επιμένουμε σε πολιτικές που μας βήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη όμως είχαμε άλλη επιλογή, κύριε Παυλίδη. Δηλαδή είχαμε άλλη επιλογή εκτός μνημονίου, το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε ένα υφεσιακό σπιράλ και αναπόφευκτα πιέζει προς τα κάτω και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών.
Κύριε Αργυρού, θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικών, δημόσιου χρέους και προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Όμως, επανερχόμενος και στο βιωτικό επίπεδο, και όπως είπε πολύ σωστά και ο εκλογολόγος σας, το βιωτικό επίπεδο είναι μια σύνθεση παραγόντων. Υπάρχουν και κοινωνικοί πέραν από τους οικονομικούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να δούμε τι εννοεί ο καθένας με το βιωτικό επίπεδο. Γιατί μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για ανθρώπους σε διαφορετικά ηλικιακά φάσματα ή και παράγοντες. Για ένα έφηβο και τους γονείς του, για παράδειγμα, ένα πρότιστο θέμα βιωτικού επίπεδου είναι να μπορεί να εξασφαλιστεί παιδεία σε ποιοτικά επίπεδα με ανοιχτό ή δωρεάν κόστος. Για ένα άνθρωπο ο οποίος μόλις έχει τελειώσει τις σπουδές του, σημαντικό ιδιαίτερα για το βιωτικό του επίπεδο είναι η εξασφάλιση και η διατήρηση εργασίας. Για ένα οικογενειάρχη είναι ακριβώς το να έχει σταθερό εισόδημα που να του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Και για ένα άνθρωπο ίσως μεγαλύτερης ηλικίας, το επίπεδο της δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το βιωτικό του επίπεδο. Τώρα, αν δούμε την καθαρά οικονομική πτυχή στην Κύπρο, θα συμφωνήσω εν μέρη με κάποια από τα σημεία που έθιξε ο κύριος Γουλιάμος, γιατί οι πλήστοι οικονομικοί δείχτες είναι όντως αρνητικοί. Με προεξάρχον αυτό της ανεργίας, που έφτασε στις 75.000, δηλαδή στο πρωτόγνωρο 17% του εργατικού δυναμικού, η ανεργία στους νέους κάτω των 25 είναι 43%. Περαιτέρω ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο ήταν γύρω στο πλην 5,5%. Και οι δείχτες κατανάλωσης από άδειες οικοδομής, πιστωτικές κάρτες, εγγραφές αυτοκινήτων, όλοι έχουν σημειώσει αρνητική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά όμως, η οικονομία φαίνεται ότι έχει περάσει την κρίση και βρίσκεται τώρα σε μια ηφαισιακή πορεία σταθεροποίησης όμως. Ναι. Είχαμε την πρώτη αναβάθμιση από τους Standard & Poor's πριν από λίγες μέρες. Στη δεύτερη αξιολόγηση του μνημονίου που είχαμε από την Τρόικα τον προηγούμενο Νοέμβριο, η ύφεση για το 2013, η ετήσια ύφεση, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Δηλαδή, η αρχική πρόβλεψη ήταν πλην 8,7% και αναθεωρήθηκε κατά μία μονάδα, στο πλην 7,7%. Περαιτέρω φαίνεται ότι οι τιμές προσαρμόζονται. Δηλαδή, για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα, η Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε υποπληθωρισμό. Δηλαδή, μία υποχώρηση των τιμών, η οποία βεβαίως θα πρέπει να υποχωρήσει περαιτέρω και μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι να φτάσουμε σε ένα ισοζύγιο, σε ένα equilibrium. Συνεπώς, από τη μία, επειδή μας αναφέρατε 3-4 παραμέτρους, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο, όπως το κατατάξατε ανακατηγορίες. Φαίνεται ότι εκεί καμία από αυτές δεν μπορεί να σταθεί. Άρα το πρόβλημα το κοινωνικό είναι υπαρκτό. Από την άλλη, σε εντελώς τεχνοκρατικό και οικονομικό επίπεδο φαίνεται τουλάχιστον να μπαίνουμε σε μία τροχιά σταθεροποίησης. Αν και το 2014 θα τα κρίνει όλα έτσι. Μπαίνουμε σε τροχιά σταθεροποίησης ή σε τροχιά μονιμοποίησης της ύφεσης και της κρίσης. Γιατί οι δείκτες και τα λογιστικά ή ακόμα και λογιστικές αλχημίες από όπου και αν προέρχονται είναι ένα θέμα. Το τι βιώνουμε στην πραγματικότητα, η πραγματική οικονομία είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι, μα αυτό είπε. Αυτό διαχώρισε ο κύριος Παυλίδης. Έρχομαι κοντά σας, κύριε Σατσά. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έδωσε ο κύριος Γουλιάμος κάποια δεδομένα σε σχέση με την Ευρώπη. Αλλά στην Κύπρο ξεκαθαρίσαμε τελικά πόσοι συνάνθρωποι μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πάντως η συνταξιούχη είναι ένας στους δύο. Εάν θυμάμαι καλά από την τελευταία μας συζήτηση. Όντως είναι η συνταξιούχη είναι ίσως η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη φτώχεια. Αλλά επιπρόσθετα έχει προσθεθεί μια πολύ μεγάλη ομάδα αυτή των ανέργων, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η οποία σαφώς και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ανεργία και φτώχεια είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία και πάνε μαζί. Στην Κύπρο για το 2012 το ποσοστό φτώχειας με βάση τα στοιχεία της Eurostat πάντα ήταν 27,1%. Ναι. Αυτό φυσικά είναι χωρίς τις μετρήσεις που έχουν για το 2013. Αντιλαμβάνεστε μετά την αποφάση του Eurogroup πόσο αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Και μετά τις μετρήσεις που θα γίνουν για το 2013 θα καταλάβουμε που έχουμε βρεθεί. Όμως, πέραν των αριθμών και των στοιχείων, η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Βλέπουμε κοινωνικά παντοπουλία ή μη κυβερνητικές οργανώσεις
συμπολίτες μας τρέχουν στον Ερυθρό Σταυρό για να πάρουν βοήθεια. Είναι κάτι το οποίο βιώνει ο Κύπριος πολίτης. Όντως υπάρχει φτωχοποίηση του Κύπριου πολίτη και το βιωτικό επίπεδο σχετίζεται με πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, πέραν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης κλπ., μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κοινωνική προστασία. Ναι. Δυστυχώς, σαν χώρα, δεν είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε υποδομές κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε σήμερα να φτάσουμε σε έναν καλό επίπεδο. Για παράδειγμα, αν ο θεσμός του ελαχίστου εγκειμένου εισοδήματος, ο οποίος θα εισαχθεί το 2014, αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον πολίτη να μπορεί να επιβιώσει και να βιώνει με αξιοπρέπεια, αν θέλετε. Ναι. Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι διαδικασίες, προηγουμένως λέτε. Πάντως δεν είναι υπερβολή, ανεξαρτήτως ότι ο Κύπριος έχει την αξιοπρέπεια να σωπαίνει. Κι όμως δίπλα μας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κύριε Σάτσα, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, μπορεί να μην έχει να φάει. Είναι πραγματικό. Φτάσαμε δηλαδή σε αυτά τα τραγικά επίπεδα να έχει φτάσει ο τόπος. Θέλω να προχωρήσουμε όμως στο επόμενο μας ερώτημα, να δούμε, διότι έχει σημασία το πώς να είσαι οι πολίτες, τι πιστεύουν για το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει σήμερα. Να δούμε το επόμενο, το επόμενο γραφικό. Ναι. Διότι εδώ μου φαίνονται κάπως παράξενα τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις που δίδουν πολύ, οι πολίτες. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά. Ναι. Για να τα παρουσιάσουμε και να τα εξηγήσουμε, να σύνει. Ναι. Ποιος θεωρούν ότι ευθύνεται για την κακή οικονομική μας κατάσταση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Να πω τα ποσοστά πρώτα, Πετρούλα. Καταρχήν εδώ να πω ότι ήταν αυθόρμητες οι απαντήσεις, ήταν ανοιχτή η ερώτηση. 31% θεωρεί ότι ευθύνονται πολιτικοί. Μετά έχουμε ένα 14% αντίστοιχα για την προηγούμενη κυβέρνηση και για την παρούσα κυβέρνηση. Είχαμε έναν 8% για τις τράπεζες και ένα 15% το οποίο έχει δηλώσει και πολιτικούς και τράπεζες ταυτόχρονα, καθώς και ένα 11% που δηλώνει κάτι άλλο. Εδώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Νομίζω ότι το συμπέρασμα αυτής της κάρτας είναι ότι κυρίως ευθύνονται οι πολιτικοί. Εάν λάβουν υπόψη ότι οι κυβερνήσεις κυβερνώνται από πολιτικούς, όπως και τα κόμματα, νομίζω το κύριο συμπέρασμα αυτό είναι, Πετρούλα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεωρεί κυρίως υπαίτιους τους πολιτικούς. Και εδώ να πω και έναν άλλον, να κάνω ένα ακόμα ένα σχόλιο. Ότι οι τραπεζίτες δεν τον επηρεάζουν. Ναι, βεβαίως θα ρωτήσω τον κύριο Παυλίδη, γιατί μένα με ξενίζει πολύ αυτό το 8%. Ναι, κοίταξε, εάν κάνω μια σύνοψη των ποσοστών που αφορούν τις δύο κυβερνήσεις και τους πολιτικούς, το ποσοστό που αφορά τους πολιτικούς, διότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι κυβερνήσεις αδικούνται από τους πολιτικούς. Από πολιτικούς απαρτίζονται, ναι. Άρα πρωτίστως είναι πολιτική και βέβαια δευτερευόντως και οι τράπεζες. Όμως θέλω να πω το εξής. Ναι. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες συζητούμε το θέμα των περικοπών των 13 για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και αν οι πολιτικοί έχουν πραγματικά έγνοια για να βοηθήσουν τον κόσμο, θα πρέπει να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Η οποία από ό,τι βλέπω δεν θα πάρει. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα το κάνουν. Άρα αυτά είναι τα αποτελέσματα μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις που βιώνουμε καθημερινά, Πετρούλη. Ναι. Κύριε Παυλίδη, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, γιατί για μένα με ξενίζουν οι απαντήσεις των πολιτών. Προφανώς και η πολιτική και το πολιτικό σύστημα έχουν ευθύνη, γιατί δεν έλεγξαν τα πράγματα, είτε με τις αποφάσεις τους οδήγησαν σε περιπέτειες στη χώρα. Αλλά οι τραπεζίτες πού πάνε σε αυτή την ιστορία, κύριε Παυλίδη? Κύριε Αργυρού, η δική μου εκτίμηση είναι ότι υπήρχε μια αλληλεξάρτηση, αλληλοσύνδεση μεταξύ του δημόσιου πολιτικού τομέα και των τραπεζών. Δηλαδή, στα χρόνια που προηγούνταν της κρίσης, είχαμε μια μεγάλη συσσόρευση δημοσίου χρέους, αλλά και ιδιωτικού χρέους, με αύξηση σημαντική του χρέους των νοικοκυριών. Και αυτό δεν βλέπω να αντικατοπτρίζεται στην κάρτα σας, γιατί ναι, και οι πολίτες και τα ίδια τα νοικοκυριά μπορεί να είναι υπεύθυνα σε σχέση με την κρίση, και θα το δούμε και σε σχέση δυστυχώς με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της επόμενης χρονιάς. Είμαστε τα πιο υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι γύρω στο 300% του ΑΕΠ.
το χρέος των οικογενειών, το ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο. Από την άλλη όμως, κύριε Παυλίδη, έρχονταν και οι τράπεζες και μας κάνανε μια επίθεση αγάπης και έρωτος και μας έδιναν αβέρτα και τα δάνεια και κάρτα τιμία και αυτή είναι gold και αυτή είναι έτσι και αυτή είναι αλλιώς. Ότι... Και αβέρτα δώστου τα πιστωτικά όρια στους τρεχούμενους λογαριασμούς. Δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη, προφανώς. Όλοι σε μια παρανοϊκή κατάσταση βρισκόμασταν. Από την άλλη όμως, λέτε να είναι αυτή η εξήγηση γιατί δεν υπάρχει πρότιστη, να καταλογίζεται πρότιστη ευθύνη στις τράπεζες. Να σας πω, σίγουρα στις τράπεζες υπήρχε μια συγκέντρωση κινδύνων. Μια συγκέντρωση κινδύνων σε σχέση με τον δανεισμό, αλλά και μια συγκέντρωση κινδύνων σε σχέση με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Θα μπορούσε όμως κάποιος να υποστηρίξει βάσιμα ότι το αποφασιστικό χτύπημα για τον τραπεζικό τομέα δόθηκε με το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και με την μη εξασφάλιση εγγυήσεων ή αν θέλετε ελαφρύσεων ή στήριξης από την κυβέρνηση των Κυπριακών Τραπεζών. Ναι. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες. Υπήρχε σκοταδισμός στα διοικητικά συμβούλια. Οι πληροφορίες δεν έρχονταν από τους εκτελεστικούς στους μη εκτελεστικούς και οι αποφάσεις πολλές φορές λαμβάνονταν εν αγνία των πραγματικών δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τον ρόλο των πολιτικών και των κυβερνήσεων. Υπήρξε ολιγορία. Υπήρξε εραστεχνισμός στο ότι δεν προσφύγαμε πιο γρήγορα στον μηχανισμό στήριξης. Αλλά και από την άλλη, έπρεπε ναι να προβλεφθεί και από την παρούσα κυβέρνηση ότι το κούρεμα ήταν ένα πραγματικό ενδεχόμενο και ίσως η προετοιμασία να έπρεπε να ήταν καλύτερη, η οποία υπολοιπόταν. Θα βάλουμε μια ανατελεία. Κρατήστε όμως αυτή τη διασύνδεση και την διαπλοκή μεταξύ πολιτικών και τραπεζών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από το επιτελείο του κυρίου Μάριο Καρογιάν, τον κύριο Θεοδότου. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδότου. Καλή σας μέρα, κύριε. Ένας μακρύς δρόμος προεκλογικός φτάνει στο τέλος του με το αποτέλεσμα να φέρνει στην προεδρία του κόμματος, τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Έτσι ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς. Αν και χθες ο Μάριος Καρογιάν ανέφερε ότι είναι έτοιμος να υπηρετήσει ως στρατιώτης, να συνεχίσει να υπηρετεί το κόμμα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρούμε τον συμβουλευτή Νικόλα Παπαδόπουλο για την εκλογή του στην προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα έλεγα ότι αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές για τον τόπο και νομίζω υπάρχει ανάγκη να βρει όσο πιο γίνεται δυνατό και ισχυρό το Δημοκρατικό Κόμμα. Πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Αργυρού, ότι ο ίδιος ο Μαρίος ο Καρογιάν έχει δηλώσει ότι έχει αποδεχθεί το αποτέλεσμα, γι' αυτό το λόγο και δεν θα προχωρήσει να πλήξει περισσότερο την ενότητα, αν θέλετε, του Δημοκρατικού Κόμματος, αμφισβητώντας τις διαδικασίες. Έχουμε τις απόψεις μας, από εκεί και πέρα όμως αυτό που έχει σημασία είναι όλοι μαζί να προχωρήσουμε για να δυναμώσουμε το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό έχει σημασία. Συνεπώς, η επόμενη μέρα για τον κύριο Καρογιάν είναι στο μεταρρύνσι του Δίκο. Δεν είναι εκτός σε άλλο ρεύμα. Σίγουρα. Ναι. Νομίζω αυτό το έχει πει αρκετές φορές. Ότι πάντοτε ήταν ένας απλός στρατιώτης του Δημοκρατικού Κόμματος. Και όταν ήταν πρόεδρος, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφερόταν. Επιμένω, αυτό που έχει σημασία τώρα είναι όλοι ενωμένοι να προχωρήσουμε, να στηρίξουμε τον νέο πρόεδρο και να βγούμε όλοι δυνατοί και ισχυροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδότου, για την... Εγώ σας ευχαριστώ. Το καταστατικό του Δίκο επιβάλλει ότι ο Μάριος ο Καρογιάν θα μπορεί να είναι μέρος του εκτελεστικού γραφείου με πλήρη δικαιώματα. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος νομίζω ότι για αποχώρηση του Μάριου του Καρογιάν, αφού μπορεί να είναι στο εκτελεστικό γραφείο. Ναι, απλώς επειδή είναι τόσο νοπή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και ήταν μία νύχτα η χθεσινοβραδινή πραγματικό θρίλερ. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να μην έχουμε γκρίζες ζώνες. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Σατσά, ότι εδώ υπάρχει μία διασύνδεση. Μία διασύνδεση της πολιτικής με τις τράπεζες. Μία διασύνδεση των πολιτικών
με τις τράπεζες. Και προφανώς δεν μένουν εκτός από το παζόλ των πολιτών αυτές οι ευθύνες. Σίγουρα υπάρχει σύνδεση των πολιτικών με τις τράπεζες, γιατί αν αναλογιστούμε τα τελευταία χρόνια υπήρξε και μια δυσκολία συνεννόηση μεταξύ των αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις με τις τράπεζες και στο τέλος οδηγηθήκαμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Η ευθύνη δεν βαρύνει μόνο τους πολιτικούς, βαρύνει και τις τράπεζες, αλλά και το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα νοθούσε τους πολίτες να προχωρούν σε δάνεια και να είναι υπερχρεωμένοι σήμερα. Όμως εγώ θα πρέπει να επανέλθω και πάρει και να σταθώ στους θεσμούς κοινωνικής προστασίας. Αν είχαμε προλάβει να δημιουργήσουμε υποδομές έτσι ώστε να παρέχεται υποστήριξη στον πολίτη, ίσως σήμερα τα πράγματα να μην ήταν και τόσο τραγικά όσον αφορά την διαβίωση του Κύπριου πολίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού έλθω στον κύριο Γουλιαμό, διότι θέλω να δούμε, κύριε Γουλιαμό, πώς αποκόπτεται αυτός ο δεσμός, γιατί παραμένει ακόμη ο δεσμός πολιτικών τραπεζών, τραπεζιτών. Να δούμε και το επόμενο μας ερώτημα, ναι. Το οποίο έχει να κάνει με την αντίδραση των πολιτών και γι' αυτό θέλω τη γνώμη σας, κύριε Γουλιαμό. Μάλιστα. Ναι, πιστεύετε ότι πρέπει ή όχι να αντιδράσουν οι πολίτες για έναν καλύτερο επίπεδο ζωής? Εδώ, Πετρούλα, να πούμε ότι 94% θεωρεί είτε μάλλον είτε σίγουρα, έχω ενώσει τα δύο για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, ότι θα θετικές πρέπει... Θετικές απαντήσεις 94,4%. Ναι, θα πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις. Έναν 4% δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει αντιδράσεις και μόλις 1,5% θεωρεί, μάλλον δεν τοποθετείται. Νομίζω αυτή η κάρτα συνοψίζει τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή, εάν λάβουν υπόψη τα δύο προηγούμενα που έχουμε δει, νομίζω καταλήγουμε εδώ ότι ο κόσμος θέλει να αντιδράσει. Τώρα το πώς θα αντιδράσει είναι ένα άλλο θέμα. Μα πώς αντιδρά, εγώ δεν το έχω καταλάβει, διότι τα έβλεπα χθες τα αποτελέσματα, δεν είμαι αναλυτής, αλλά όταν συνοψίζεις μία θετική απάντηση, έχεις ένα σίγουρο ναι, σχεδόν 80%, 8 στους 10 πολίτες να λένε πρέπει να αντιδράσουμε, και με τις μάλλον ναι, μάλλον θετικές απαντήσεις, αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 94,4%. Πώς αντιδρούν οι Κύπροι πολίτες? Γιατί εγώ δεν έχω δει, κύριε Γουλιαμό, καμία μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Έχουν γίνει κινητοποίησεις, αλλά επιτρέψτε μου να δώσω μία απάντηση στην προηγούμενη κάρτα και μετά να επανέλθω ολοκληρώνοντας την παρούσα. Καταρχάς, πιστεύω ότι έχει γίνει μία στοχοποίηση των πολιτικών και μία δαιμονοποίηση του πολιτικού συστήματος, η οποία έχει μια βάση, αλλά δεν είναι όμως το κεντρικό ζήτημα της, αν θέλετε, αυτής της κακής οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο η πολιτική και οι τράπεζες. Παραδείγματος χάρη είναι και οι επιχειρηματίες και οι τράπεζες. Εδώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι 20 επιχειρηματίες ανάπτυξης γης πήραν 6 δισεκατομμύρια ανασφαλή δάνεια. Πώς είναι δυνατόν να είναι εκτός, αν θέλετε, κριτικής αυτός ο τομέας, το τομέας δηλαδή των επιχειρηματιών, οι οποίοι αξιοποιώντας ή εκμεταλλευόμενοι το σαθρό τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Από την άλλη όμως γνωρίζετε ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα πολιτικές παρεμβάσεις ακριβώς για αυτά τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα, τα τεράστια δάνεια των επιχειρηματιών. Κοιτάξτε. Και γι' αυτό ρώτησα πριν. Είναι σημαντικό πώς αποκόβεται αυτός ο δεσμός. Ο ομφάλιος λόρος. Ναι. Και πώς αποκόβεται και ο ομφάλιος λόρος και των επιχειρηματιών από τις τράπεζες επίσης. Προσέξτε, για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο καθεστώς τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο. Το υπάρχον, το ισχύον είναι σχεδόν χρεοκοπημένο, θα έλεγα. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω στο κύτταρο του προβλήματος. Είναι μόνο αυτό? Είναι επίσης το πώς διαμεσολαβείται μια κατάσταση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης? Τι εννοείτε? Εννοώ δηλαδή ότι η διαμεσολαβημένη εικόνα που παίρνουμε από παντού, είτε αυτή είναι πληροφορία, έρχεται μέσα από συγκεκριμένα δίκτυα. Είτε αυτά είναι κοινωνικά δίκτυα, είτε αυτά είναι μέσα ενημέρωσης, είτε αυτά είναι γνωμηγήτωρες, είτε αυτά είναι διαμορφωτές γνώμης και ούτω καθεξής. Επίσης, έχει τελικά κανείς από εδώ, σήμερα εδώ που κουβεντιάζουμε έξω, παραπέρα, κατανοήσει
γιατί και αυτό είναι μέσα στο καθεστώς της διαμεσολάβησης, ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε και εμείς στην Κύπρο, όπως βιώνει όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος και γενικότερα η Ευρώπη, και όχι μόνο, αυτή τη βαθιά κρίση του νεοφιλελεύθερου συστήματος, το οποίο τελικά έχει και σε εμάς αυτές τις συνέπειες. Δεν είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και του νεοφιλελεύθερου πολιτικού του πυλώνα? Πώς μπορούμε αυτό να το ξεχάσουμε? Ναι. Δεν είναι κρίση της Ευρωζώνης? Μα δεν το λέω μόνο εγώ. Ναι. Δεν είναι αυτή η κρίση της Ευρωζώνης που οδήγησε και σε εμάς σε αυτά τα διέξοδα? Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέω ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να στοχοποιούμε ή να δαιμονοποιούμε πρόσωπα ή ακόμα και οργανισμούς ή οργανωμένα σύνολα, και το πιο δύσκολο απ' όλα να πηγαίνουμε στο κύτταρο του προβλήματος. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα πώς πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες. Υπήρξαν οργανωμένα σύνολα, υπήρξαν ακόμα και οι συντεχνίες που λειτουργήσαν προς αυτή την κατεύθυνση αντίδρασης. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει τελικά να προβληματίσει είναι το πώς τελικά ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πολιτική αντίσταση. Δηλαδή, πώς κεφαλαιοποιείται πολιτικά ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το οικονομικό, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα μόνο από θεσμικά, αν θέλετε, όργανα, είτε αυτά είναι κοινοβουλευτικά, εννοώ δηλαδή εδώ τα κόμματα πρέπει, και πάντα έτσι είναι πυλώνες της δημοκρατίας, και πρέπει τελικά να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους μέσα σε μια τέτοια βαθιά κρίση, ακόμα και να κόψουν αυτό τον ομφάλιο λόρο με το τραπεζικό σύστημα που είπαμε προηγουμένως. Είναι η ίδια η κοινωνία των πολιτών. Νομίζω, ο κύριος Σατσιά, προηγουμένως με πολύ εύγλωτο τρόπο αποτυπώσατε το τι γίνεται σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί να πάμε μόνο σε, πώς να το πω, τακτικές ή πρακτικές ελεημοσύνης. Αυτό δεν σώζει το ναι. πρόβλημα. Μόνο η πολιτική κεφαλαιοποίηση το σώζει, και νομίζω το ζητούμενο πλέον είναι σε όλα αυτά η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας, η ποιότητα, η κουλτούρα νέων θεσμών που δημιουργούνται μέσα από την κρίση. Αν θέλετε, της αυτοοργάνωσης, αλλά όχι της αυτοδικίας. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Παυλίδη. Κύριε Αργυρού, θεωρώ ότι ήδη οι πολίτες αντιδρούν. Υπάρχουν, για παράδειγμα, αρκετές ομάδες που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Και υπάρχουν και αρκετοί πολίτες, και το βλέπουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ζητούν την αλλαγή. Ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή την περίοδο ύφεσης και αυστηρής λιτότητας η οικογενειακή, φιλική, γειτονική, κοινωνική αλληλεγγύη να έρθει να συμπληρώσει την κρατική βοήθεια, που δεν μπορεί να είναι για όλους και για όλα. Το κράτος, η πολιτεία, αν θέλετε, τα δημοσιονομικά, δεν είναι ούτε ο μεγάλος αδελφός, ούτε ο πατερούλης όλων. Πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Για παράδειγμα, και τελειώνω, άκουγα ένα συμπολίτη μας, γιατί πρέπει να συνδέσουμε τα νούμερα με τους πραγματικούς ανθρώπους. Ναι. Ένα συμπολίτη μας σε μια ραδιοφωνική εκπομπή πριν δύο μέρες να κάνει το παράπονο του στον Υπουργό Υγείας, γιατί αυτός κάθε τρεις μήνες περίπου πρέπει να πληρώνει περίπου 20 ευρώ για εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι μεγάλης ηλικίας, ένας ειλικρινέστατος άνθρωπος, ο οποίος ανέφερε μάλιστα ότι είχε και 7 παιδιά, τα οποία έχουν τις δικές τους οικογένειες. Τώρα, 20 ευρώ για κάθε τρεις μήνες σημαίνει ότι αυτός ο πολίτης λαμβάνει θεραπεία και φαρμακευτικές αγωγές γύρω στα 20 με 25 φάρμακα. Δηλαδή, εκατοντάδες ευρώ στο κράτος. Το ερώτημα είναι γιατί ο οικογενειακός, ο φιλικός του περίγυρος, ο κοινωνικός του περίγυρος δεν έρχεται να τον στηρίξει, και δεν υπάρχει ένα cost sharing. Μα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κιόλας να τον στηρίξει. Αντιλαμβάνεστε ότι ξέρετε, 20 ευρώ ότι κάθε τρεις μήνες θα μπορούσε σίγουρα η οικογένεια να βοηθήσει. Ναι. Και όχι να τα περιμένουμε όλα από το δημόσιο τομέα. Πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, ένα μοίρασμα των εξόδων. Και πρέπει σε μία περίοδο όπου σίγουρα ο ρόλος και η σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν τους πολίτες κοινωνικά να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια να είναι και εκείνος, αν θέλετε, ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και πρόσφορος στο δημιουργία κάποιου καλύτερου δικτύου κοινωνικής προστασίας για να συμπληρώσει το κράτος. Πρέπει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η περίοδο της χρόνων αγελάδων μπορεί να μην διαρκέσει 7 χρόνια όπως την παλιά, αλλά θα διαρκέσει. Τον άλλο για να πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Πρέπει τέλος
ναι. όλοι μας να θεωρούμε ότι και να κοιτάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία μας, για την πόλη μας και για την πολιτεία μας. Και όχι να σκεφτόμαστε μόνο τι μπορεί η πολιτεία να κάνει για μας. Ναι. Ελάτε, κύριε Σάτσα. Να προσθέσω ότι η αλληλεγγύη, κατά την άποψή μου, που δείχνει ο ένας πολίτης στον άλλον και ο θεσμός της οικογενείας, αυτό που γίνεται δηλαδή και υπάρχει υποστήριξη των γονιών προς τα παιδιά και αντίστροφα, είναι, θεωρώ, προσωρινά μέτρα. Και θα πρέπει να ληφθούν, να γίνουν τομές από το κράτος, από την πολιτεία, να αποφασιστεί ότι όντως θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να υιοθετηθούν θεσμοί κοινωνικής προστασίας. Θα πρέπει επίσης, για να βελτιωθεί το ιδιωτικό επίπεδο, να, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτούμε ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι ώστε να μπει χρήμα στην κυπριακή αγορά. Σίγουρα οι νέες μορφές κοινωνικής προστασίας θα μπορούσαν να είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός, για παράδειγμα. Ναι. Διότι στην Κύπρο, όπως ξέρετε, είμαστε η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε εθνικό κατώτατο. Η Γερμανία, η οποία έχει πρόβλημα με τη δέσμευση της κυρίας Μέρκελ, τον έχει υιοθετήσει. Εμείς έχουμε ένα διάταγμα που καλύπτει μόνο 8 επαγγέλματα και αυτός ο κατώτατος μισθός είναι κουτσουρεμένος, γιατί είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Δηλαδή, δεχόμαστε με ένα διάταγμα να έχουμε φτωχούς εργαζόμενους. Συνεπώς, χρειαζόμαστε συνολική μεταρρύθμιση. Πολιτική μεταρρύθμιση και οικονομική, ναι. και τραπεζική κυρίως. Αν συνεχίσουμε και με το κοινωνική, αριστάν... γιατί αν είχαμε έτοιμες τις δομές, ενδεχομένως σήμερα να μην φτάναμε στα σημεία που φτάσαμε. Από την άλλη, και ο ένας μεταξύ μας, ο καθένας μεταξύ μας, κράταμε ένα σεκρατό να ανέβουμε το βουνό. Ήθελε ο τραπεζικός τομέας αλλαγές στο σύστημά του. Ήθελε ο τραπεζικός τομέας. Εδώ δεν βλέπετε τι πιέσεις ασκεί με λόμπι διάφορα αυτή τη στιγμή να παραμείνει το σύστημα όσο έχει, μέσα από επιχειρηματίες που πιέζουν. Συνεπώς πρέπει να επανεκκινήσουμε, να επανεκκινήσουμε σε κάθε επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ όλους σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.